χρόνια κι αρχή χρόνια κι αρχή καλός μας χρόνος αρχή που βγήκε. Ο Χριστός στη γη να πορπατήξει και βγήκε και περπάτηξε με 12 αποστόλους και ο πρώτος του Απόστολος ήταν Αγιός Βασίλης Αγιέ Βασί. Δέσποτα ποσά μου ζούριας παίρνεις, παίρνω σιτάρι 12 κριτάρι, 15 τα γη και ρόβι 18 κι από νωρίς το στάβλο. Ένα μου τα φάγανε περδίκια και λαγούδια, περνώ το του φεκάκι μου και πάω να τα σκοτώσω. Μηδέ περδίκια εσκότωσα, μηδέ λαγούδια επιάσα, μα εθέρισα κι αλώνεψα ουλά τα ποφαγούδια και καμαγίλια αμέτρητα και χίλια μετρημένα κι απάνω που τα μέτρουν ανά το Χριστό και πέρνα και τα πουστάθη κι ο Χριστός χρυσόβαγινε βγήκε και τα πουμπά ραπάτησε μια γκρούστα λένια βρύση και κατεβαίναν τα πουλιά και πλέναν το φτερό τους κατέβηκε κι υπέρδικαν να πλύνει τα φτερά της. Βλέπε τον αφέντη μας τον πολυχρονεμένο στην πόλη και στη Βένετια ή τον εξακουσμένο σε να σου πρέπει. Αφέντη μου καρέκλα να καθίζεις με τον αχέρι να μετράς μετάλλο να χαρίζεις και πάλι ξα να πρέπει σου καράβια να αρματώσεις και τα σκοινιά το καραβιό να τα μαλαματώσεις. Πάμε τα φέτη μας ας πούμε τσι κεράς μας κερά χρυσή κερά λιγνή κερά καμάρο φρύδα όντε θα βγεις θα στόλεις της να πας στην εκκλησιά σου αντί και ρόδα παίρνουνε από την ομορφιά σου σ' αυτό το σπίτι που ήρθα με πετρά να μοιραίσει κι ο νοικοκύρης κι κερά χρονιά πολλά να ζήσει να ζήσουν χρόνους 100 και τα τσιριά περάσουν κι από τους 100 κι ο μπρος να αρχίξουν να γεράσουν. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Εύχομαι να είναι πολύ πολύ καλύτερη από την προηγούμενη και να έχει πάρα πολλά θαύματα. Καλώς μας ήρθατε. Αμήν, θαύματα γίνονται κάθε μέρα και τώρα. Τι ακούσαμε? Δεν είναι και τόσο γνωστό ή μου φαίνεται? Ακούσαμε πολύ ξεχωριστά, πολύ αγαπημένα κάλαντα από τη Φουρνή Μεραμπέλου, τα οποία τα έμαθα κι εγώ από ένα φίλο, το Μανώλη το Φιορέτζη, που είναι ο μισός από εκεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Είναι υπέροχα κάλαντα πολύ ξεχωριστά, γιατί είναι η μελωδία τους πυρίχια και έτσι έχει ένταση, είναι ξεσηκωτική. Είναι πολύ χαρμόσυνη, πραγματικά νιώθεις χαρά όταν σου ψάλλουν τα κάλαντα με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ τα αγαπώ γιατί είναι υπέροχη και η στίχη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα του Χριστού, ότι διαβαίνει στον κόσμο πραγματικά ανθρώπινος και στέκεται κουρασμένος κάπου και σκοντάφτει κάπου. Η φύση που μετέχει, οι πέρδικες που κατεβαίνουν και φυσικά τα υπέροχα, οι υπέροχες ευχές και τα πενέματα που παραπέμπουν σε πρότυπα όπως ο Δασκαλογιάννης. Λένε, ας πούμε, στον αφέντη του σπιτιού ότι του πρέπει να αρματώσει καράβια και να τα μαλαματώσει. Όπως έκανε ο Δασκαλογιάννης στην ουσία, χαρίζοντας την περιουσία του για τον αγώνα της ελευθερίας. Ιστορίες που αποκαλύπτουν πάρα πολλά, ιστορίες που αφορούν και την αγάπη και τον πόνο και τη χαρά. Τελικά είναι πολλά αυτά που μπορούμε να αποκαλύψουμε μέσα από τα τραγούδια. Είναι πολλά, είναι μαγικά, είναι υπέροχα και είναι πολύ όμορφο να σκεφτείς ότι αυτό όλο επιβίωσε στην προφορική μας παράδοση, χωρίς μελέτη ιδιαίτερη. Δηλαδή, μέσα από τα σπίτια μας, από τους προγόνους μας, από τους παππούδες και τους γονείς μας, τα ζήσαμε και τα φέραμε μέχρι το σήμερα. Κάποια παραλίγο να τα χάσουμε, αλλά ευτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν ξεχωριστοί άνθρωποι, όπως είναι και ο φίλος μου Μανώλης,
που τα ξεθάψανε λίγο πριν χαθούνε. Όμως είναι ακόμα ζώσα παράδοση, δεν έχουν εξαφανιστεί. Ευτυχώς και ξεχωριστή είναι και η παρέα σου σήμερα. Θέλεις να μας τη συστήσεις. Πολύ ξεχωριστή παρέα. Είναι μαζί μας ο Στέλιος ο Φιλιππάκης. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σου. Χρόνια πολλά. Στο Λαούτο και είναι και ο Αντώνης ο Λεοντίδης. Τα παιδιά έχουν έρθει και τα δύο από το Ρέθυμνο, από μακριά. Από ποια πλευρά του Ρέθυμνου? Εγώ έρχομαι από Βιλαντρέδο, δυτικό Ρέθυμνο. Και εγώ είμαι από Μαργαρίτες, από το Μιλοπόταμο. Ωραία. Και πώς θα συνεχίσουμε μουσικά, τι μας έχετε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει ένα όμορφο κομμάτι του Ερωτόκριτου, που η στίχη του είναι πολεμική, δεν έχει ξανατραγουδηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι και παρουσιάζει την τελική μάχη μεταξύ του Άριστου και του Ερωτόκριτου πριν τη λήξη του πολέμου, των Βλάχων με τους Αθηναίους. Ναι. Είναι η μάχη που έκρινε τον τελικό πόλεμο. Και γιατί έχεις επιλέξει αυτό? Έχω επιλέξει το κομμάτι αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ηθοπλασία του Βιτσέντζου Κορνάρου, που παρόλο που δείχνει δύο εχθρούς, τους δείχνει να πονάνε και να τιμάνε ο ένας τον άλλο επίσης. Να εκτιμάνε δηλαδή το θάρρος και τις χάρες ο ένας του αλουνού. Πράγμα που δεν το βρίσκουμε στις μέρες μας. Τώρα που τα πρότυπα είναι οι ταινίες, κυρίως ο κινηματογράφος του εξωτερικού και ο κακός είναι πάντα κακός σε όλα του, ας πούμε, και ο καλός είναι καλός σε όλα του. Εδώ έχουμε έναν άλλο τρόπο να παρουσιάζονται οι ήρωες. Που είναι συγκινητικός και αξίζει τον κόπο, γιατί όποια πλευρά και αν έχεις, είτε είναι η σωστή είτε η λάθος, τα θετικά πράγματα που σε χαρακτηρίζουν είναι ωραίο να τα εκτιμάει ο άλλος. Κορμιά κρέμε τη βασιλιά τους. Όσα να μνώξασαι κι οι δυο φιλεύτηκα μιλούσι. Πιάνονται κι αγκαλιάζονται και κλαίοντας φιλούσι. Και δίδουσι το φοβερό θέλημα του πολέμου. Τον αφούσα το εχλώμιανε στα λοδηλιού και τρέμου. Ένα καιρό τα δυο θεριά με μανίτα εκκινήσαν που εφοβηθήκα σι πολλά στον κάμπο συγγιανήσαν. Θόρους οι δυο χρυσούς αητούς πρέπια στην οικουμένη κατέχουν κι ένας απ' αυτούς σήμερον αποθένησαν. Όντε μέσω πελαγά δυο ανέμοι σηκωθούσι αξάφνου και με τη βροντή φυσώντας πολεμούσι. Κάμπος έτσι ευρώντιξε κι στα βουνά εγρικήθη. Όντε τζι πρώτες κονταρές εδώ κασί στα στήθη. Αρχίξαν να ματώνονται σε ένα γυσάλο τόπο. Μα εκείνοι πόνο δε γρικούν, μου δε φόβο, μου δε κόπο. Ο ένας τον άλλο όντως περνά εκεί που πολεμούσει. Τι θα νικήσει από τσι δυο δεν ξέρουσι να πούσει. Σφίγγονται κι αγκαλιάζονται με τη ζερβή παλεύουν. Με τη δεξάβαρη σκουσί τόπο ακριβό γυρεύουν. Χάμε κομμάτια σκορπιστά επέφταν τα αρματά τους, τα αίματα
τη σάρκα του εβάφαν τα σπαθιά του. Από τη χαρά της μουσικής, έχω την αίσθηση ότι παίρνετε χαρά και από την αναζήτηση, από την έρευνα. Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν είναι αστήρευτο το υλικό που υπάρχει, πραγματικά. Δηλαδή, να πιάσεις βιβλία παλιά, να πιάσεις παλιές καταγραφές, παλιές ηχογραφήσεις, έρευνες, να μιλήσεις με ανθρώπους παλιότερων εποχών που θυμούνται πράγματα και έχουν να πούνε. Μου δίνεις λοιπόν την ευκαιρία, Βούλα, να πω για το επόμενο τραγούδι που θα σας παρουσιάσουμε, το Σεβδαλί, το οποίο καταγράφηκε στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου και το μελοποίησε ο Αντώνης, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Να σημειώσω εδώ ότι τη μελέτη δεν την έκανα εγώ, την έκανε ο Γιάννης ο Αλεφαντινός, την καταγραφή δηλαδή, ο οποίος είναι από τις Μαργαρίτες, από τα Τζανακιανά συγκεκριμένα, δίπλα στις Μαργαρίτες ακριβώς, και αυτός όταν ήταν σε νεότερη ηλικία είχε καταγράψει πολλά τραγούδια που έλεγαν θείοι του θείες του στο χωριό. Ένα λοιπόν από αυτά τα τραγούδια το λέγανε σε Σεβδαλίς, έτσι ήταν ο τίτλος που μου έδωσε. Το έλεγε ένας θείος του λοιπόν, σαν Τζανακιανά. Υπήρχαν οι στίχοι, υπήρχαν τα λόγια, αλλά δεν υπήρχε κάποια μελωδία. Γι' αυτό έφτιαξε ένα σκοπό και το ηχογραφήσαμε. Υπάρχει στο άλμπουμ Κρυφό, που συμμετέχει ο Γιάννης Ολιναρδάκης, και έτσι αυτό το τραγούδι, ας πούμε, ξανά βγήκε προς τα έξω, να το πούμε έτσι, άρχισε πάλι να υπάρχει και στην περιοχή τη δικιά μας. Και η ιστορία που αποκαλεί από την στίχη? Η ιστορία τώρα αυτή είναι μια ερωτική ιστορία. Μιλάει για έναν άντρα ο οποίος είναι βαθιά ερωτευμένος και έχει πέσει στο κρεβάτι και είναι έτοιμος να πεθάνει, επειδή δεν μπορεί να βρεθεί με την αγαπητικιά του. Και εκεί που λοιπόν πεθαίνει και πάνε να βρούνε το γιατρό για να τον φέρουν και να τον συνεφέρουν ή να τον κάνουν καλά, το μαθαίνει αυτό η κόρη και έτσι παίρνει τους δρόμους και τα περνάει μέσα από δάση, μέσα από βουνά και φτάνει, τον βρίσκει, του δίνει ένα φιλί και αυτός ξανά ζωντανεύει. Που τον έχει το Σεβδά, εγώ τον εγνωρίζω, γιατί τον έβαστο κι εγώ στους τόπους που γυρίζω. Από τον έχει το Σεβδά, εγώ τον εκατέχω, γιατί τον εκουλάντρισα το καλοκαίριο φέτο. 300 τα λίρα δοκαχία, παλιά κοσάρια, να πάω μου φέρουν το γιατρό, 12 παλικάρια. Καβάλι και βουν τα λόγα, σαν τα πουλιά πετούνε, να πάω μου φέρουν το γιατρό, δεν ξέρουν να το βρούνε. Στη 3 ώρα τσινυχτό σε φτάξανε στη χώρα και στου γιατρού πεζέψανε την ίδια μένη ώρα. Πάρε γιατρέ τα γιατρικά να πάμε στα ροστάρι και στου Σεβδά τα γιατρικά σε βίσου να μη σφάλεις. Και ο γιατρός ως τα που σε πάει στη σπετσαρία και πιάνει κι άλλα κάτεβε σ' αγάπη στα βιβλία. Σαν είναι πέρσινος Σεβδάς μπορώ να τον εγιάνω, σαν είναι προπερίσινος δεν έχω για του γάνο. Δεν είναι πέρσινος Σεβδάς μολώνε 5 χρόνοι και μες στα φύλλα τσικάρδιας βρήκα το κερί ζώνη. Καβάλι
γαλλικεύουν τα λογά σαν τα πουλιά πετούνε. Οι σουβαρίδες του γιατρού που πίσω του κλουθούνε. Κι απίσευτα ξα στο χωριό και μπήκα στο ταδάκι. Εστάζα τα χυλάκι του, του λιακόνιου φαρμάκι. Αχι γιατρέ, κοίτα καμές, κοιτάνε οι αργητά σου. Τα ξέ και δεν τα πλέρωσα, εγώ τα φαρμακά σου. Το κάτω στέκει ο μαύρος μου, χρυσό χαλινωμένος. Και πάρε το και πήγαινε, σήμερα που ποδένω. Και ο γιατρός το είπε ναι, δουλειά έχω να μισέψω. Και φέρετε μου τ' άλογο, να το καβαλικέψω. Κι απίσε καβαλικέψε, χαμπάρι τον εκάνει. Τρία μερόνυχτα χάζει, ύστερα το ποδάνει. Κόρη το μαθαίνει, στα μια νερό τσιχίσανε μέχρι να συνεφέρει. Κι απίσε ξελιγώθηκε κι ήρθε στα λογικά τζι. Το μονοπάτι επήρενε και πάει στον μπαμπάτζι. Δώσ' μου μπαμπά την άδεια να πάω στα ροστάρι. Μην είμαι τία κι αφορμή και κατέβει στον Άδη. Δίνω σου εγώ την άδεια να πας να μην αργήσεις. Γιατί δεν έχω με νερό ποιος φέρει από τη βρύση. Δρόμο δεν εκάτεχε και μπαίνει και στα δάση. 40 μίλια έκοβε την ώρα το κοράσι. Έφαγαν τα παπούτια της οι πέτρες και τα ξύλα. Τόσο μακριά που ήτονε δεν εφοβήθει σκύλα. Στον δρόμο που πήγαινε τη στο πανιαγγέλη. Τρέχα το γρηγορότερο και να προλάβεις θέλει. Τρέχα το γρηγορότερο κι ίσως να τον εφτάξεις. Μη λυπηθείς τον Άγιο μια λειτουργία να τάξεις. Στην πάντα σεις οι αρχοντές και σεις οι αντριωμένοι. Να τον δούμε ναι κι εμείς το νέο που ποθαίνει. Θωρίτινε σηκώνεται φιλί τον και γένει. Για του διαόλου τον ήλιο δουλειές η κατασταίνει. Για του διαόλου τον ήλιο δουλειές η κατασταίνει. Όντε θα θέλει ένα φιλί να θέτει να ποθαίνει. Εύχομαι αυτή η νέα χρονιά να μας κάνει να νιώσουμε ότι θα πλημμυρίσει ο κόσμος από αγάπη. Ευγενία, τι ονειρεύεσαι, τι εύχεσαι εσύ? Θέλω να ευχηθώ να θυμηθούμε πόσο πολύτιμο είναι το παρελθόν, να το εκτιμήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά στους ανθρώπους που είναι μεγάλη σε ηλικία, γιατί έχουν πάρα πολλά να δώσουν και θέλουν να τα δώσουν και να τα μεταφέρουν σε εμάς. Και θα είμαστε τυχεροί που τους έχουμε. Ναι, βέβαια. Οπότε... Αντώνη? Και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε σχέση και με το παρελθόν, να θυμηθούμε ότι έχουμε υπάρξει μονιασμένοι και αγαπημένοι, πολλοί λαοί και πολλές κουλτούρες στο ίδιο μέρος, και να ευχηθώ ειρήνη για όλο τον κόσμο, για όλα αυτά που συμβαίνουν, να σταματήσουν να συμβαίνουν και να ζήσουμε ειρηνικά και όλοι μαζί. Στέλια, τι έφτιασε? Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια και αρχή καλός μας χρόνος, αρχή που βγήκε. Ο Χριστός στη γη να πορπατήξει και βγήκε και περπάτηξε με 12 αποστόλους και ο πρώτος του Απόστολος ήταν Αγιός Βασίλης Αγιέ Βασί. Λιδέσποτα ποσά μουζούριας παίρνεις, περνώ σιτάρι. 12 κριτάρι, 15 τα γη και ρόβι. 18 κι από νωρίς το σταυλό.